Η περιφέρεια Ανατολική Μακεδονία και Θράκη ήταν η πρώτη από τι περιφέρειε για την οποία άνοιξε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων 2. Αυτό, σύμφωνα με τον πρόεδρο τη Ένωση Κατασκευαστών Αλεξανδρούπολη, δεν απέβει ιδιαίτερα ωφέλιμο, καθώ η πλατφόρμα του Υπουργείου κατακλείστηκε ειδικά τι πρώτε μέρε με ποικίλα προβλήματα που στην πορεία ωστόσο διορθώθηκαν. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για το λόγο ότι υπήρχε πολύ έντονο ενδιαφέρον από τον κόσμο και γι' αυτό σε 20 ώρε μόλι εξαντλήθηκαν τα κεφάλαια για την περιφέρειά μας. Ε, ικανοποιήθηκαν 2.030 αιτήσει και μείναν με τα αρχικά ποσά 980 αιτήσει περίπου ως επιλαχούσες. Με το διπλασιασμό του κεφαλαίου βέβαια όλες αυτές οι αιτήσει και ακόμα και άλλες θα μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν από το εξοικονομό κατοίκων 2. Θέλω να πω ότι πέρα από τα προβλήματα που, που δημιουργήθηκαν από τη λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος. Παραμένουμε στην άποψή μας ότι το εξοικονομό 2 είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο για όσους θέλουν να αναβαθμίσουν ενεργειακά το σπίτι τους. Δεν είναι μόνο ότι το σπίτι θα έχει καλύτερη συμπεριφορά όταν μονοθεί, είναι ότι γίνεται άμεση εξοικονόμηση χρημάτων και όχι μόνο για ένα χρόνο, ε, για πάρα πολλά χρόνια μετά. Συνολικά το πρόγραμμα έμεινε ανοιχτό για 20 ώρες και κατά αυτό το χρονικό διάστημα εξαντλήθηκαν τα αρχικά κεφάλαια τα οποία για την περιφέρειά μας υπολογίζονται γύρω στα 17,5 εκατομμύρια ευρώ. Δόθηκε από εκεί και πέρα μια προσάυξηση ποσού ενώ την προηγούμενη πέμπτη ο Υπουργός Ενέργειας ανακοίνωσε ότι λόγω της μεγάλης ζήτησης τα κονδύλια θα διπλασιαστούν. Δεν έχει κλείσει το πρόγραμμα. Έχει κλείσει ο πρώτος κύκλος του προγράμματος. Όπω έχουμε ξαναπεί, το πρόγραμμα αυτό παρουσιάζει μια ιδιομορφία. Μόλι εξαντλούνται τα κεφάλαια, θα κλείνει προσωρινά. Κάποιε από αυτέ τι αιτήσει που έχουν καταρχήν εγκριθεί θα απορριφθούν για διάφορου λόγου. Θα αποδεσμευθούν κεφάλαια και θα ξαναανοίξει το πρόγραμμα. Έτσι θα πηγαίνει μέχρι, μέχρι να εγκριθούν περίπου 4.000 αιτήσει για την περιφέρεια μα. Θα κλείνει το πρόγραμμα, θα ξαναανοίγει μετά από ένα διάστημα θα ξανακλίνει όταν γεμίζει θεωρητικά το πλαφόν, αλλά μετά θα απορρίπτονται κάποιε αιτήσει και τα κεφάλαια θα δεσμεύονται και θα ξανανοίγει. Γι' αυτό το λόγο ο κόσμο α μην σταματήσει να ενδιαφέρεται για το εξοικονομώ και να υποβάλει αιτήσει στη λίστα επιλαχόντων. Γιατί από αυτή τη λίστα θα αντληθούν οι, οι τελικοί δικαιούχοι του προγράμματος.